Ξέρεις που θα σε ταξιδέψω τώρα. Θέλω να με ταξιδέψεις εκεί γιατί μου αρέσει αυτή πολύ. Για πες. Εσαρέσει, εννοείται, εσαρέσει. Γιατί έχει πολλούς λόγους για να αγαπήσει κάποιος την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Τρίπολη. Πάμε τώρα εκεί να κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι. Να συναντήσουμε τον Παύλο Πυράτσι. Παύλο, μας ακούς? Καλημέρα. Καλησπέρα, σας ακούω. Καλημέρα, καλημέρα. Τι βλέπουμε εκεί, καταρχάς, πέραν το ότι βρίσκεσαι στην πλατεία Άρεως, να πούμε ότι συμπληρώθηκαν χθες 202 χρόνια από την άλωση της Τριπολιτσάς. Έτσι, και βλέπουμε και το άγαλμα με τον Εφη που κολοκοτρώνει έτσι πίσω. Και να πούμε, είναι η μεγαλύτερη πλατεία αυτή. Έτσι. Η μεγαλύτερη της πλατεία της Ελλάδος, έτσι, μπράβο, ακριβώς. Και κάτι άλλο όμως θα μας δείξει τώρα, το οποίο είναι ιδιαίτερος μεγάλο επίσης. Και το οποίο το κατάφερε. Πες μας, Παύλο. Ναι, ήταν ένα εγχείρημα που το είχα σκεφτεί εδώ και 2 χρόνια. Και κατάφεραμε να φτιάξουμε τη μεγαλύτερη σημαία της Ελληνικής Επανάστασης, την Κολοκοτρωνέικη σημαία, για να τιμήσουμε το γέρο του Μοριά και την επέτειο. Για να τη δούμε, αυτή. Παύλο μου, ενώ μας μιλάς, γιατί πραγματικά μιλάμε για μια σημαία η οποία έχει 300 τετραγωνικά μέτρα εμβαδό. Οπότε... Με παράκληση, με μια κίνηση προς τα πάνω, για να φανεί και η σημαία, να τη βλέπουμε. Ανεβείτε λίγο. Να, τώρα θα το δούμε και ζωντανά. Βέβαια δεν έχουμε αέρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ζωντανά, δυστυχώς, είναι μια σημαία, έχει να κάνει και με τα καιρικά φαινόμενα. Εντάξει, ναι, το κατανοούμε πλήρως. Πάντως αυτή είναι η εικόνα που βλέπουν στην Τρίπολη όσοι την επισκέπτονται. Από χθες, Γιώργο μου, και κυματίζει το γαλανό λευκό, λοιπόν, αρκάτικο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, όπως... Πούμε κάτω από αυτό το υπέροχο άγαλμα του έφηπου μεγάλου στρατηγού. Γέρο του Μοριά. Έτσι, μπράβο. Είναι τα οστά του, δεν είναι στο νεκροταφείο του. Πίσω, ακριβώς εκεί. Ακριβώς εκεί. Τα οστά εκεί είναι του γέρου του Μοριά και όχι στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο ίδιος εκεί θα ήθελε να. Προφανώς. Μα έδωσε την ψυχή του εκεί. Αυτή είναι η ηρωική και ιστορική σημαία. Βεβαίως, της Επανάστασης και του αγώνα. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό. Ότι αυτή είναι η σημαία. Καλά, τώρα κακός καλός ότι είμαστε ανιστόρητοι αρκετοί άνθρωποι. Αλλά συγχαρητήρια, Παύλο, για την πρωτοβουλία. Να πω ότι έγιναν και κάποιες εκδηλώσεις εχθές. Πόσο καιρό σου πήρε. Πόσο καιρό σου πήρε για να την δημιουργήσεις? Για να την υλοποιήσω είναι γύρω στον 1 μήνα. Να υλοποιήσουμε το project αυτό. 1 μήνα, Ναι, δεν ήταν εύκολη η διαδικασία και χρειάστηκε να με βοηθήσουν αρκετά άτομα με πολλή πρόθεση και ενθουσιασμό. Πρόσκοποι, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ακόμα και, πρόσκοποι. Οι πρόσκοποι με βοήθησαν να μπορέσουμε να την απλώσουμε, να την μετρήσουμε σωστά. Αλλά και πολλοί εθελοντές. Σε όποιον το είπα ήταν ενθουσιασμένος και ήταν πρόθυμος να βοηθήσει. Μάλιστα. Και επειδή αναφερόμαστε σε μια δεσπόζουσα μορφή της Επανάστασης, εγώ θα πω και τις Δύσεις, να πω για να συμπληρώσουμε και βλέποντας την ωραία εικόνα και να γυρίσουμε στην κουβέντα μας. Μπράβο, πες. Και θα το πω γιατί είμαι και μεσήνιος εγώ και πρέπει να το πω. Και αγαπάς ιδιαίτερα να πούμε όπως ο γέρος του Μοριά και τον τιμούμε όλοι. Γεννήθηκε όμως το Ραμοβούν Μεσσηνίας διότι την οικογένειά του την δίωκαν οι Τούρκοι και προσπαθούσαν να τους συλλάβουν και τα βρέφη και τις μαμάδες και τα παιδιά και όλα. Έτσι, ήταν οι Κολοκοτρωνέοι για τους Τούρκους, ήταν καταζητούμενοι πάντα. Ολόκληρη οικογένεια. Έτσι, μπράβο, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη εικόνα που μας δώσατε και για την προσπάθεια που κάνατε για αυτή την ξεχωριστή ημέρα και την σημερινή και τη χθεσινή. Συγχαρητήρια, κύριε Πυράτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Στο διάλειμμα και πριν να κάνουμε την όμορφη σύνδεση με την Τρίπολη, συζητάγαμε τους συναδελφούς ένα ενδεχόμενο, το συζήτησαμε και νωρίτερα. Mm-hmm. Και θέλω με αυτό να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Ανθόπουλο. Αν υποθέσουμε λοιπόν ένα κακό σενάριο, εγώ το απεύχομαι γιατί θεωρώ ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση και για καλύτερο έλεγχο της κυβέρνησης, αλλά και για υγεία στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι φεύγουν κάποιοι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και γίνονται ανεξάρτητοι, σε αυτή την περίπτωση έχουμε ΠΑΣΟΚ. Αν είναι μαζική η έξοδος. Αν έχουμε ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση, λέτε, αξιωματική αντιπολίτευση. Εξαρτάται από τον αριθμό των βουλευτών που θα αποχωρήσουν. Εξαρτάται από το πόσους βουλευτές πια θα έχει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που θα έχει όμως το όνομα, το έμβλημα, τη χρηματοδότηση. Η σφραγίδα είναι ένα μεγάλο πράγμα. Τη χρηματοδότηση πρακτικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει 32. Γιάννη, πόσους έχει? Πόσους βουλευτές έχει το ΠΑΣΟΚ τώρα? 33. 32. Αν είναι νωρίς, με 18. Είναι νωρίς. Όλα αυτά θα φανούν, δεν θα γίνουν αμέσως. Ναι, δεν θα γίνουν. Προφανώς. Θα γίνουν σε... Υπάρχει όμως κάτι το οποίο θα λειτουργεί ως φθορά. Ναι. Θα αποτυπώνεται στην κοινή γνώμη. Θα αποτυπωθεί σε ευρωεκλογές. Θα αποτυπωθεί. Οι ευρωεκλογές είναι μακριά.
Α, λέτε πιο κοντά εσύ. Οι ευρωεκλογές. Είναι σε 7 μήνες από τώρα. Οι ευρωεκλογές είναι μακριά. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το κλίμα των ευρωεκλογών. Εάν θα υπάρξουν κινήσεις αποχώρησης, αυτές οι συνεργασίες θα συντελεστούν, πιστεύω, μέχρι τον Δεκέμβρη. Είναι δύσκολο. Κάτι που δεν είδαμε στα ψηφοδέλτια επικρατείας. Ναι. Με τα δεδομένα του πολιτικού συστήματος που υπάρχει σήμερα. Μητσοτάκης Πρωθυπουργός. Ανδρουλάκης Αρχηγός Τρίτου Κόμματος. Κατά τη γνώμη σας, για τον ΣΥΡΙΖΑ, ποια θα ήταν η ορθότερη επιλογή σήμερα? Κασελάκης ή Αχτσιόγλου? Κοιτάξτε. Ορθότερης προς τη Βρεγιά. Θέλω μια εξειδίκευση της ερώτησης. Είναι κομβική ερώτηση. Σημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με ποιο πρόσωπο θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό? Να σας πω, πιστεύω ότι και οι δύο υποψήφοι έχουν κάποια σοβαρά μειονεκτήματα. Με ποια έννοια? Η κυρία Αχτσιόγλου προσπαθεί να διατηρήσει την ταυτότητα ενός αριστερού κόμματος. Αυτό όμως είναι μια ιδέα του 20ου αιώνα. Στον 21ο αιώνα οι ταυτότητες, οι κομματικές και ιδίως οι ταυτότητες της αριστεράς δεν έχουν μεγάλη ελκυστική δύναμη προς τα έξω. Η κυρία Αχτσιόγλου λοιπόν είναι μια ενδοστρεφής υποψήφια. Από την άλλη πλευρά ο κύριος Κασελάκης που είναι ο εξωστρεφής υποψήφιος δεν έχει μέχρι στιγμής καμιά πολιτική ταυτότητα. Έτσι. Οπότε, δεν είναι μεταπολιτική αυτό το οποίο υπόθηκε στον επιστημονικό διάλογο εσφαλμένα. Η έννοια της μεταπολιτικής που την εισήγαγε ο κύριος Βενιζέλος δεν αφορά αυτό που είναι ο κύριος Κασελάκης. Τι σημαίνει μεταπολιτική? Σημαίνει ασχολούμαι με τις πολιτικές ιδέες πέρα από τα κόμματα. Άρα λέτε ότι κανένα από τα δύο πρόσωπα δεν θα λειτουργήσει ως Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλα ποσοστά εξουσίας. 35, 36, 33. Αυτό εννοώ. Άρα δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Θα το δείξει η ζωή, φαντάζομαι. Ναι, αλλά... γι' αυτό ρωτάω τον κύριο. Βέβαια, αρχή, άνδρα και γενή δείκνηση. Έχει κάποιο τα χαρακτηριστικά ηγέτη? Σας είπα, η κυρία Αχτσιόγλου έχει τα χαρακτηριστικά ενός πολιτικού αρχηγού, ο οποίος είναι ενδοστρεφής, όμως έχει εμπειρία. Φτάνει για να γίνει κόμμα του 35% αυτό, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, ενδεχομένως φτάνει, όπως μπορεί να φτάνει και για το Πασόκ. Ναι. Αλλά εξαρτάται από μία μεταβλητή και μόνο, με βάση την εμπειρία, από την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων. Νίκο, τι λες? Είναι αυτό που μετράει τα πάντα. Μάλιστα. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Εάν υπάρξει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, εάν υπάρξει αύξηση ανεργίας, εάν υπάρξει μια νέα πολιτική αναγκαστική λιτότητας, τότε όλο το πολιτικό σύστημα ρευστοποιείται. Αυτό είναι κάτι γνώμη. Το έχουμε δει να συμβαίνει και λέτε ότι θα ξανασυμβεί αν έχουμε ανάλογες συνθήκες. Επειδή με ρωτήσατε και πριν και στην αρχή, μέχρι τις 10 ώρα το πρωί είχαν ψηφίσει 20.000 άνθρωποι. Είναι πολύ. Είναι πολύ. Τάση αύξησης. Ναι. Και είναι θετικό. Είναι δύο ώρες. Σίγουρα ότι τέλος πάντων θα προσεγγίσει την προηγούμενη φορά. Συν το γεγονός ότι κάπου διάβαζα ότι στην Θεσσαλονίκη κάποιοι είχαν πάει και από τις 5.30 ώρα το πρωί και περίμεναν. Και περίμεναν. Ναι, ναι, ναι. Να ανοίξουν λοιπόν, κάρτες. Αποφασισμένοι θα είναι. Πολύ αποφασισμένοι. Γιατί έργανε στο 8, καταλαβαίνετε έτσι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την πολιτική ταυτότητα. Ο κύριος Κασελάκης έκανε κάτι το οποίο μπορεί να αποδειχθεί από ωφέλιμος πολύ κακό, εάν μάλιστα εκλεγεί, είναι ότι έκρυβε διαρκώς τις πολιτικές του θέσεις. Έχει πολιτικές θέσεις, πρέπει να σας πω. Δεν τις παρουσίαζε. Ωφέλιμο είναι για τον ίδιο, εννοείς. Ωφέλιμο για τον ίδιο. Ωφέλιμο για τον ίδιο, αλλά μπορεί να είναι και καταστροφικό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τις μάθαμε τις πολιτικές του θέσεις. Ακούστε λοιπόν να δείτε. Επειδή έκανα το ρεπορτάζ λοιπόν, και μπήκα να διαβάσω μια πλατφόρμα που είχε φτιάξει κτλ. Ξέρετε ότι έχει βασικά πολλές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ που κατέβηκε. Και εγώ μπήκα να το διαβάσω αυτό που λες. Είχε επίσης αρκετές θέσεις οι οποίες ήταν γενικόλογες. Δηλαδή, ποιος διαφωνεί με το ότι πρέπει να μικρύνει ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης. Όλοι συμφωνούν, όλα τα κόμματα το λένε. Σωστό. Και είχε όμως και θέσεις οι οποίες θα έλεγα ότι έχουν υποθεί από τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι δηλαδή θέσεις φιλελεύθερες, συντηρητικές, ό,τι θέλει το λέει ο καθένας. Παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν κάποιο καιρό είχε πει, όταν το 19, ότι όταν ήταν το θέμα της 13ης σύνταξης, ότι ίσως πρέπει να νομοθετήσουμε να απαγορεύεται να δίνονται επιδόματα τρεις μήνες πριν τις κάλπες. Ο κ. Κασελάκης λέει ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτού του τύπου η πολιτική ένα χρόνο πριν. Έχει άλλες θέσεις που έχουν να κάνουν επίσης, ας πούμε, με τη θητεία στο στρατό. Αυτή είναι θέση που έχουν οι φιλελεύθεροι. Ναι, γιατί υπήρξε διαφωνία από τον κύριο. Και τώρα ερχόμαστε στο. Και επιμένει στη διαφωνία, κύριο Αποστολάκη, δεν υποχωρεί. Ναι, ναι, ναι. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν όμως στο δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
Η κυρία Αξιόγλου έχει μια ομάδα συμπαγή, έχει μια πολιτική πρόταση η οποία είναι συμπαγής και εφόσον έχει το πολιτικό υπόβαθρο, μετά πρέπει να χτίσει και το επικοινωνιακό. Το κρατάμε αυτό. Ο κ. Κασελάκης, αν δούμε ποιοι το στηρίζουν πρώτα-πρώτα, είναι τελείως ανομοιογενές το σύνολο. Ο κύριος Πολάκης, που είχατε πριν την κυρία Καφαντάρη, και ο κύριος Ρήγας επίσης τον στηρίζει. Και είναι πρόσωπα τα οποία κατά καιρούς στην δημόσια σφαίρα έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης, θα σας θυμίσω ότι όταν ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε τις θέσεις του για το κράτος, πήγε και έβγαλε εναλλακτική πλατφόρμα και τον παρέπεψε στην Επιτροπή. Μα το παράξενο είναι που τον ακράτησε όμως. Ναι, γιατί ο κύριος Πολάκης, ξέρετε, απολογήθηκε. Έβγαλε επιστολή και έλεγε τα παίρνω όλα πίσω. Αυτό. Ναι, αλλά χωρίς να πάρει καμία ανάρτηση. Προσέξτε τώρα. Εγώ είμαι της άποψης ότι γενικώς τα κόμματα πρέπει να έχουν μια άγκυρα. Να λένε ότι εμείς είμαστε αυτό και ξεκινάμε τις διαδικασίες. Ο Κυριακός Μητσοτάκης, για παράδειγμα, έχει μια πολιτική, ας πούμε, άγκυρα, ωραία, ταυτότητα, και μετά έκανε τη διεύρυνσή του, την οποία τον έχει φέρει δύο φορές στη θέση του Πρωθυπουργού. Με τον κύριο Κασελάκη, ποια θα είναι αυτή ακριβώς? Ποιο θα είναι αυτό το κέντρο γύρω από το οποίο θα προσπαθήσει να. Δηλαδή, τι θα είναι η καταγγελία μόνο. Να ρωτήσω κάτι, θέλω τον κύριο Ανθόπουλο, μόλις τελειώσει. Και εγώ στον κύριο καθηγητά θα αναρωτήσω. Έλα, Γιάννη. Ας υποθέσουμε ότι εκλέγεται ο κύριος Κασελάκης. Πώς ανταπεξέλθει σε πολιτικό διάλογο με τους πολιτικούς αρχηγούς βάσει αυτών των στοιχείων που βλέπουμε? Δεν θα συμμετέχει πρώτα απ' όλα, γιατί δεν θέλει να γίνει βουλευτής. Α, ωραία. Δηλαδή, πόσο θα κρύβεται? Και να θέλει, παρά τον Ιαλινίκο, για να γίνει. Συνέντευξη με τώρα, δηλώσεις έκανε. Ζωντανή συνέντευξη τέτα τέτ με συνάδελφο δημοσιογράφο, δεν τον είδαμε ακόμα. Θα αντέξει αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε κάτι, αν δεν έχει. Ζήτησε υποδομή... όμως έναν εύλογο χρόνο. Ναι, αν δεν έχει όμως την υποδομή και την παιδεία. Ζήτησε έναν εύλογο χρόνο. Ναι, δύο μήνες. Αποκτιέται η πολιτική παιδεία μέσα σε 6 μήνες. Και ο εύλογος χρόνος. Μάλλον ο κόσμος έχει κουραστεί και θέλει πάλι να φορέσει προσδοκίες σε έναν άνθρωπο. Να είναι διοικητή του νοσοκομείου και να μην έχει καμία σχέση με τα νοσοκομεία. Και ενώ τρέχουν όλα, να πει παιδιά, δώστε μου και δύο μήνες να μάθω. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβεται, όπως είπε ο κ. Παπαγιάννης, από την πολιτική η Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα με ειδικά προβλήματα. Ειδικά προβλήματα έχουν όλες οι χώρες. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με γενικά προβλήματα. Δηλαδή, και διαχρονικά θέματα, δημοσιονομική πολιτική, παραγωγική ανασυγκρότηση τη χώρα. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα. Έτσι. Όχι ο χωρισμός κράτους-εκκλησίας. Πρώτα ότι είναι σύνθημα ή στην ατζέντα του κυρίου Κασελάκη, χωρίς να μας εξηγήσει τι είναι ο χωρισμός κράτους-εκκλησίας. Πώς τον εννοεί? Είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ ανεπεξέργαστη. Μάλιστα, ακόμα μετά θέλω να ρωτήσω αν μας επιτρέπουν τα παιδιά. Και πολύ μεγάλη σημασία. Με πολύ προσοχή το ρωτάω. Αυτό θα είναι το τελευταίο, γιατί πρέπει να κλείσουμε και την κουβέντα μας. Αυτή η ιδιαιτερότητα με την οποία όλοι είμαστε σύμφωνοι και κανένα δεν δημιουργεί πρόβλημα. Σε εκλογικά κοινά που έχουν συντηρητικά χαρακτηριστικά. Περιφέρεια. Άνθρωποι που κινούνται στον χώρο του κέντρου και είναι πάντα συντηρητικοί και κουμπωμένοι. Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αν εκλεγεί ο κ. Κασελάκης? Και, έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοιο πληθυσμό. Σε μια κοινωνία όπως είναι η Ελλάδα. Στο εθνικό ακροατήριο. Δεν είμαστε ούτε Γαλλία, ούτε Βρετανία, ούτε Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, νομίζω όμως ότι η σύγχρονη κοινωνική συνείδηση ελληνική έχει γίνει πια πολύ ανεκτική. Φιλελεύθερη. Okay. Και από την άποψη αυτή η εξωτερήκευση του κυρίου Κασελάκη είναι ένα θετικό στοιχείο. Μάλιστα. Διότι έδειξε ακριβώς και την ανεκτικότητα που έχει η ελληνική κοινωνία. Αυτό όμως που σίγουρα είναι εκτός πολιτικής είναι η έμφαση. Δηλαδή, εφ' εξής, δεν θα κρίνουμε τον κύριο Κασελάκη επειδή έκανε την εξωτερική. Δεν το κάνει τυχαία ωστόσο, η έμφαση που δίνεται θέλετε να πει και τα καταλαβαίνω. Επαναλαμβάνω, είναι το παράδειγμα το προηγούμενο. Μάλιστα. Η Έλις Λάιν και αυτή εξωτερικεύθηκε, αλλά κανείς δεν ξέρει. Μάλιστα. Τίποτα για τον ιδιωτικό της. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χαράλαμπο Ανθόπουλο, τον καθηγητή δικαίου και διοίκησης, τον Γιάννη Παπαγιάννη. Στον άδελφο Γιάννη Παπαγιάννη, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε να πάει καλά η διαδικασία σήμερα, χωρίς προβλήματα και χωρίς εντάσεις. Και να καλέσουμε, ευχαριστούμε θερμά. Σας πέθανε, θα ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας. Και καλούμε κοντά μας έναν άλλον αξιόλογο.